Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε αυτή την σεκόνς με κινηματογράφο. Αλεξάνδρη Λιζάρδο. Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Εμείς είμαστε ψύχρεμοι. Όπως συνηθίζουμε να είμαστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το θέμα που θα παρουσιάσουμε. Ναι. Γιατί είναι ένα project το οποίο το παρακολουθώ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο ανθρωπισμός είναι η κεντρική ουσία αυτού του project και η μεγάλη αγάπη δύο ανθρώπων για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν κάτι που η ιστορία απαγόρευσε να φτάσει στο στάδιο που θα έπρεπε να είχε φτάσει. Μιλάμε λοιπόν για ένα ντοκιμαντέρ, για ένα ντοκουντράμα. Το ντοκουντράμα με το ντοκιμαντέρ έχει μια βασική διαφορά. Υπάρχουν δραματοποιημένα σημεία τα οποία μοιάζουν με ταινία μυθοπλασίας, αλλά υπάρχουν και στοιχεία από αφηγήσεις. Το οποίο παρουσιάζει μια σελίδα της ελληνικής ιστορίας που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Στο μέσο του Δευτέρου λοιπόν Παγκοσμίου Πολέμου, στο σχολείο Ουμπέρτο Πρίμο, το οποίο βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη, βλέπουμε την ιστορία από παιδιά εβραϊκής καταγωγής, ιταλοεβραϊκής καταγωγής, όπου καταλαβαίνουμε από τη χρονική περίοδο για ποιο λόγο δεν θα καταφέρουν να βιώσουν μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή τους, να πάρουν τα πολιτήριά τους. Ένας άνθρωπος πολλά χρόνια αργότερα, περίπου πριν 15 νομίζω χρόνια, μπορεί να κάνω και λάθος την ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι ήταν 15 χρόνια, βρίσκει τα πολιτήρια αυτών των παιδιών. Κάνει μια μεγάλη έρευνα, προσπαθεί να βρει το ποιοι πιθανότατα συγγενείς υπάρχουν εν ζωή για να δώσει κάποια από αυτά. Βρέθηκαν κάποιοι. Και αυτό είναι το όμορφο σημείο της ιστορίας. Και αυτό ενέπνευσε μια θεατρική παράσταση, η οποία ανέβηκε πρώτα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, που θα βρίσκεσαι και εσύ σε 2-3 μέρες. Το Σάββατο, ναι. Το Σάββατο, λοιπόν. Έχει συναυλία. Μετά μεταφέρθηκε και στην Αθήνα. Και όσο βλέπουμε σαν θεατρική παράσταση, και παράλληλα γυριζόταν και ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ, λόγω του κορονοϊού και λόγω κάποιων παραγωγικών θεμάτων, να πούμε ότι η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός αυτού του ντοκιμαντέρ, κάποια στιγμή σταμάτησαν τα γυρίσματά του. Και έτσι αποφάσισαν να ανοιχτούν με μια Kickstarter καμπάνια, δηλαδή μια καμπάνια στην οποία φρόντισαν το κοινό να ενισχύσει την παραγωγή τους, η οποία πριν από 2 μέρες μάλιστα κατάφερε να πετύχει το στόχο της. Ο στόχος τι σημαίνει? Δεν σημαίνει το ότι βρήκε όλα τα χρήματα για να μπορέσει να τελειώσει, όχι, είχε βάλει έναν ρεαλιστικό στόχο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα γυρίσματα. Αυτό σημαίνει ότι και για τις επόμενες 3 μέρες το κοινό μπορεί με κάποιο τρόπο να ενισχύσει αυτή την παραγωγή. Ακόμα και 1-2 ευρώ. Είναι σημαντικά για μια τέτοια ταινία. Είναι σημαντικό για να αποτυπωθεί ένα κομμάτι ιστορίας. Τι ωραία. Έχουμε λοιπόν συναντήσεις με τους ανθρώπους πίσω από αυτή την ιστορία, που μας εξηγούν και για ποιο λόγο επέλεξαν να κάνουν αυτόν τον τρόπο αυτοχρηματοδότησης σαν δεύτερο στάδιο, αλλά και για την ίδια την ιστορία. Για να δούμε. Έτοιμοι, παιδιά, πάμε. Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, βασισμένοι σε αληθινά ντοκουμέντα που βρέθηκαν στο υπόγειο του πρώην Ιταλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, αναβιώνει την ιστορία μιας τάξης Εβραιόπουλων το σχολικό έτος 1941-1942. Ο Αντώνιο Κρεσέντσι είναι ο άνθρωπος που βρήκε την κούτα με τα ανεπίδοτα πολιτήρια, τις εκθέσεις, τις ζωγραφίες και τις φωτογραφίες των παιδιών και επιδόθηκε σε μια μακροχρόνια έρευνα αναζήτησης των ιχνών τους. Με το ιό, με το COVID, έχουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, μια κοινωνική κρίση και αυτό χτυπάει στον χώρο της τέχνης, του κινηματογράφου, του θεάτρου και επομένως αποφασίσαμε να προχωράμε σε αυτή την συλλογική χρηματοδότηση επειδή τέτοιοι καιροί έχουν ανάγκη και τη βοήθεια, την αλληλεγγύη όλων. Το θέμα της ταινίας είναι σύγχρονο, είναι σημαντικό και ελπίζουμε, χρειαζόμαστε να συμμετέχει πάντα περισσότερο κόσμο. Η σκηνοθέτης Αλεσάνδρα Μαϊολέτη τονίζει την διαχρονικότητα του έργου. Μέσα στην ιστορία τους θέλουμε να αναβιώσουμε την ιστορική στιγμή του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Διαλέξαμε να μπούμε στην περιπέτεια του crowdfunding. Θέλεις να μας πεις και για τις ταινίες εβδομάδος? Περίμενε, πριν μου πεις οτιδήποτε θέλω να σου πω εγώ κάτι. Να μου πεις τα πάντα. Συγχαρητήρια. Το ποιο πράγμα? Εσύ γιατί λες? Α, για πες, παιδί μου, γιατί. Εγώ θα το πω. Επέτυχα να ξέρουμε, να συγχαρούμε κι εμείς. Ο Αλέξανδρος είναι και σκηνοθέτης, εκτός από ο απόλυτος γνώστης του κινηματογράφου. Και έκανε την καινούργια του ταινία. Θα πεις. Έκανα λοιπόν μια μικρομήκους ταινία, θα είναι στο Άνιμα Σύρος,
θα κάνει εκεί. Εκεί θα προβληθεί μάλιστα στην μεγάλη διάρκεια, γιατί έχουμε κάνει και μια πιο σύντομη έκδοση για να έχει έναν χώρο στα φεστιβάλ τώρα που έχουν αλλάξει λίγο τη δομή τους. Λέγεται Στο Γύψο. Είναι ένα animation. Όπως βλέπετε, το Family Guy για μένα είναι ένα μέρος της ζωής μου. Μου έδωσε μεγάλη χαρά σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Καταφέρνα να παίρνω δύναμη και να γελάω με τις ακραίες καταστάσεις, τις ακραίες σουρεαλιστικές καταστάσεις που παρουσιαζόντουσαν μέσα από εκεί. Και όταν μου ζητήθηκε η βοήθειά μου για να γράψω εξ αρχής ένα σενάριο, γιατί δεν ήξερα αν ήθελα να κάνω αυτό το animation, είπα ότι ναι, αλλά με κάποιους όρους που θα μπορώ να αντιληφθώ εγώ το χιούμορ και παρόλα αυτά να έχει και την σοβαρότητα που θα έπρεπε παράλληλα να έχει. Και έτσι λοιπόν έχουμε κάνει μια ιστορία με μια σειρά από παράξενα περιστατικά που συνδέουν ένα περιστατικό σε μια φυλακή με ένα περιστατικό σε μια τράπεζα. Κάποια στιγμή μπορούμε να σας φέρουμε να δείτε και ένα μικρό δείγμα. Να μας φέρετε. Εγώ που θα πάω στο φεστιβάλ επάνω στη Δράμα θα το δω. Αν πας την Τετάρτη, δηλαδή δεν βγει η εκπομπή Πέμπτη και Παρασκευή, ίσως. Αν δεν ξέρω. Τι να κάνω. Αλλιώς μπορείς να φύγεις το Σάββατο που τελειώνει το φεστιβάλ της Δράμας και να έρθεις στη Σύρο, ναι, να προλάβεις εκεί την προβολή του. Εντάξει. Εκεί θα είμαι και εγώ πάντως. Το δέχομαι. Είσαι χαρούμενος και ευτυχής. Είμαι ευτυχής για όλα τα υπόλοιπα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή μας και για κάτι που προστίθεται. Καλά, εντάξει. Πήγαινε με στενή εβδομάδα τώρα. Θα σε πάω στενή εβδομάδα και να πάμε στη Μουλάν. Ναι. Είναι μια ταινία που υπολογίζαμε όλοι ότι θα δούμε κάποια στιγμή το Μάρτι. Γεια σας. Φυσικά και δεν έγιναν λόγω των συγκυρίων που γνωρίζουμε. Η μικρή οργόνα εδώ, η Άριελ, για αυτό το λόγο βρίσκεται έτσι, να μιλήσουν πριγκίπισσα με πριγκίπισσα που ξέρουν να κάνουν αυτή την επικοινωνία. Η Μουλάν λοιπόν μεταφέρεται σε ταινία μυθοπλασίας. Είναι κάτι που αγαπάει πάρα πολύ η Disney, να παίρνει τα κινούμενα σχέδιά της και να τα μετατρέπει σε κινηματογραφικές ταινίες. Κάνουν και πολύ. Εισπρακτικά δεν πιάνω. Εισπρακτικά λειτουργούν γιατί ξέρεις το μύθο. Στην πραγματικότητα όμως νομίζω ότι είναι μια αφέμαξη. Είναι milking. Στη Μουλάν λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Είναι μια υγιής επιλογή. Έχει χάσει αυτό το εσωτερικό χιούμορ από τους συμπληρωματικούς χαρακτήρες που πάντοτε δίνανε λίγο παραπάνω ενέργεια. Εστιάζει στο κομμάτι της γυναικείας φύσης, αλλά όχι με όρους πίπι, άμα θέλουμε να βάλουμε μια σύμβαση ελληνικού κινηματογράφου. Δεν φτάνει στην κορύφωση που θα μπορούσε να φτάσει. Δεν φτάνει δηλαδή σε ένα υγιές φεμινιστικό μήνυμα που έχει και μια δυνατή ραχοκοκαλιά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ταινία που μπορεί να τη δει όλη η οικογένεια, μπορεί να την απολαύσει όλη η οικογένεια. Θα πούμε κάτι που έχει όμως μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια ταινία που προβάλλεται στην Αμερική κατευθείαν στην τηλεόραση και σε εμάς βγαίνει στους κινηματογράφους. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πανικό, είναι εύλογη η ερώτησή σου, που έχει γίνει πλέον με το αν θα λειτουργήσουν οι κινηματογράφοι κανονικά, αν δεν θα λειτουργήσουν οι κινηματογράφοι, έχει γίνει αυτό. Αυτό μπλοκάρει δυστυχώς σε κάποιες χώρες στο κομμάτι της πειρατείας. Είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζω γιατί είμαι κατά της πειρατείας σε κάθε μορφή της. Πήραμε λοιπόν μια γεύση από τη Μουλάν. Πάμε να προδώσουμε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα και να πάμε στον προδότη. Ναι. Που δεν είμαι εγώ αυτή τη φορά. Αλλά είναι μια υπέροχη ταινία του Μάρκο Μπελόκιο που. Είναι ένας δημιουργός ο οποίος τον ενδιαφέρει το κομμάτι της Ιταλίας, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση της ιταλικής κουλτούρας και όλων των γεγονότων που συνδέονται ακόμα και με τις σκοτεινές τις σελίδες. Μία λοιπόν ιδιαίτερα καλοπεγμένη σκοτεινή δημιουργία με πολύ πολύ χιούμορ. Είναι δύσκολο να δεις μία ταινία που η Κόζα Νόστρα πρωταγωνιστεί να έχει έτσι κάποιες πτυχές, όχι διασκεδαστικές, αλλά που να σε κάνουν να γελάς γιατί βλέπεις συμπεριφορές που μπορεί να έχεις και εσύ. Συνήθως είναι δράμα. Γιατί είναι η εύκολη λύση. Mm. Νομίζω ότι οι ταινίες που μας αποτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη μας είναι που κάνουν μια ανατροπή σε έναν κανόνα. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι μια ταινία με αυτόν τον ανατροπή στον κανόνα και την αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Είναι από τις προτάσεις σίγουρα της εβδομάδας. Είχαμε προτείνει και μια ακόμα ταινία πριν από δύο ημέρες, την άλλη, η οποία έκανε χθες την πρεμιέρα της. Έτσι λοιπόν, αναφέρουμε και μία ακόμα ταινία για να τις πούμε όλες. Το πρόσωπο με πρόσωπο του Μπέργκμαν βγαίνει και αυτό ξανά σε καινούργια έκδοση με εξαιρετική επεξεργασία εικόνας. Διάβαζα σήμερα και ήταν ένα περιστατικό που γνώριζα ένα πολύ μικρό κομμάτι του και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ο Χρήστος Μίτσης το αναπτύσσει στο περιοδικό. Θα πω την ονομασία του, είναι και γνωστή ηλεκτρονική σελίδα στο Αθηνόραμα. Ο Μπέργκμαν είχε μία νομική υπόθεση φοροδιαφυγής. Και έτσι λοιπόν το κομμάτι της κατάθλιψης άρχισε να αναπτύσσεται και στον ίδιο. Mm. Όσο όμως προχωρούσε ο καιρός, η ιστορία πολλές φορές ξέρεις, επαναλαμβάνεται χωρίς να έχει καταλάβει ότι έχει ήδη κάνει δύο κύκλους σε μία σφαίρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει μία ταινία που το ψυχολογικό δράμα της κεντρικής ηρωίδας και η πτώση της στην κατάθλιψη, η σταδιακή της πορεία σε μια ένα στεναχώρια η οποία είναι απροσδιόριστη, ίσως και προσδιορισμένη σε
σε αρκετά σημεία, αλλά δίνω τη γενικότερη εικόνα. Δείχνει το πώς δημιουργός και δημιούργημα μπορούν να γίνουν το ίδιο. Μια ταινία με αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία, που αξίζει πραγματικά να δείτε στον χώρο που της αναλογεί, στον κινηματογράφο. Τι ωραία. Έχουμε άλλο. Κάτι θα έχουμε ακόμα, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, στην παρέα σας είμαστε. Εντάξει, άμα δεν έχουμε, να φύγω κι εγώ, να πάω. Να πάω δίπλα. Θα πας δίπλα. Να. Αυτό ήταν τέλος οι άνθρωποι, τέλος ερημιά. Θα πάω στο λεπτό. Γιατί okay, έτσι λοιπόν. Λέγω, στο πιτς φυτίλι, στο μπαμπούμ, στο ding dong, στο ding ding. Τσάκα τσούκα. Λοιπόν, στο τσάκα τσούκα. Πάω λοιπόν εδώ. Πούντι. Α, πού πάω, πού. Α, εδώ πίσω. Εντάξει. Ήθελα να περπατήσω λίγο. Πιάστηκα στην πολυθρόνα. Είμαι καλύτερα, γιατί δεν θέλω να χάνω χρόνο από τη γυμναστική μου. Οπότε, τώρα που επανήλθα, θα πάμε στο λεπτό. Συναντήσαμε τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, που είναι άλλος άνθρωπος και θα μας μιλήσει για ένα λεπτό. Για πάμε.